Πότε σε 9.30 απολογείται ο Άκης Τσοχαντζόπουλος ενώπιον του τριμελού εφετείου κακουργημάτων. Και όπως είπες και εσύ, Λίνα, επί της ουσίας της κατηγορίας, αυτής δηλαδή του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος κατ' επάγγελμα, όπως του αποδίδεται στο κατηγορητήριο, ένα ξέπλυμα που σύμφωνα με τις αρχές έκανε από το 1997 μέχρι το 2010, δεν έχει πει κουβέντα παρά μόνον ότι αρνείται την κατηγορία τη συγκεκριμένη, όπως επίσης και την κατηγορία της δωροδοκίας. Μένει σε αυτό, χαρακτηρίζει σκευωρία και κατάπτυστο το κατηγορητήριο και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο σε βάρος των πρώην συντρόφων του στο ΠΑΣΟΚ, όσο και σε βάρος των εισαγγελέων και των δικαστών που διενήργησαν την προκαταρκτική εξέταση αλλά και την κύρια ανάκριση για την υπόθεση Τσοχαντζόπουλου. Ξαφνικά έρχονται κάποιοι τη χάρπαστη, είπε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, και σου λένε ότι έχεις δωροδοκηθεί. Είναι συγκλονιστικό για έναν άνθρωπο σαν εμένα, που ήμουν 40 χρόνια στην πολιτική, να ακούγεται ότι έχω δωροδοκηθεί. Δεν έχω τραπεζικό λογαριασμό, δεν έχω έμβασμα, δεν έχω παράνομη ιδιοκτησία, δεν έχω τίποτα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε, Ελίνα, ότι δεν έχει έρθει η ώρα των ερωτήσεων τόσο από την πλευρά της έδρας όσο και από την πλευρά των εισαγγελέων, γιατί θα πρέπει, όπως καταλαβαίνεις, να απαντήσει στον βομβαρδισμό των ερωτήσεων που αναμένεται. Και εκεί, για τις προσωπικές του... να, πει, και εκεί να δούμε αν είναι πιστικές, ακριβώς, αν είναι πιστικές οι απαντήσεις που θα δώσει, όπως επίσης και στα όσα του καταλογίζει τόσο ο εξαδελφός του, ο Νίκος Ζήγρας, ο Γιώργος Αχπατζίδης και λιγότερο η Φρόσο Λαμπροπούλη. Η ερωτήση, Σοφία, πριν συνεχίσει με τα όσα είπε ο κ. Τσοχαντζόπουλος, θα υποβληθούν σήμερα στη σημερινή διαδικασία ή πάμε για άλλη μέρα? Δεν πιστεύω ότι θα προλάβουμε, Ελίνα, γιατί όπως είπε, έχει πολλά να πει και εκείνος έχει διάθεση να απολογείται 2 και 3 ημέρες. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή διαδικασία. Όπως είπαμε νωρίτερα, Λίνα, ο Άκης Τσοχαντζόπουλος έκανε σφοδρή επίθεση τόσο σε βάρος των δικαστών όσο και σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, η σκευωρία ξεκίνησε το 2010 από τους προσκυνητές του πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου, για να στηθεί η ιστορία. Υπήρξε σύγκρουση του Γιώργου Παπανδρέου με τις δικές μας απόψεις. Και αυτό τους ανησυχούσε πολύ. Έτσι κάποιοι εμπνεύστηκαν την εξόντωσή μου. Την εξόντωση του εσωκομματικού αντιπάλου με πολιτικές διώξεις. Έτσι συγκροτήθηκε ένα μέτωπο που μας κατεδάφισε. Για τον Άκη Τσοχαντζόπουλο όλη αυτή η ιστορία, Λίνα, στήθηκε επειδή η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, όπως είπε νωρίτερα, δεν κυβερνούσε ουσιαστικά, δεν ασκούσε πολιτική, απλά διαχειριζόταν κάποια πράγματα και έβλεπε τον Άκη Τσοχαντζόπουλο ως αντίπαλο. Αυτό λοιπόν τους φόβησε και γι' αυτό ξεκίνησε όλη αυτή η δικαστική διερεύνηση σε βάρος του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Όπως είπε, η Επιτροπή Πληροφοριών του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Μπόλαρης έστησαν όλη αυτή την ιστορία κάτω από τις εντολές του Γιώργου Πανδρέου μέσω της δικής του ειδικής υπηρεσίας. Αναμίχθηκε μάλιστα, σύμφωνα με τον Άκη Τσοχαντζόπουλο, και η ΕΕΠ και συνεργάστηκε με την υπηρεσία του Προέδρου να δείτε μέχρι πού έφτασαν για να με εξοντώσουν. Αυτή είναι η θέση του Άκη Τσοχαντζόπουλου όσον αφορά το πολύ βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει. Τώρα για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει η κόρη του και η σύζυγός του, Σοφία. Θα πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο, Λίνα, είχαμε ένα ξέσπασμα από τον Άκη Τσοχαντζόπουλο. Έκανε μια δραματική έκκληση προς το δικαστήριο να αφήσει ελεύθερη την σύζυγό του Βίκη Σταμάτη. Όπως είπε, από το 2004 η μόνη της έγνοια ήταν να αποκτήσει ένα παιδί, να είναι κοντά στο παιδί της και στην οικογένειά της. Είπε χαρακτηριστικά ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, αφού έχουν εμένα, γιατί θέλουν τη Βίκη Σταμάτη μέσα. Γιατί έχουν στείλει το παιδί μας εξορία 200 χιλιόμετρα μακριά να μεγαλώνει με τον παππού και τη γιαγιά. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Βίκη Σταμάτη δεν έχει ιδέα, όπως και άλλοι συγκατηγορούμενοι του. Και μάλιστα, Λίνα, είπε ότι νιώθει τύψεις που πολλοί από τους ανθρώπους που τον γνώριζαν βρίσκονται σήμερα στη φυλακή. Είπε ότι βρίσκονται στη φυλακή γιατί υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τη Βίκη Σταμάτη και την κόρη του Αρετή, ενώ για τους υπόλοιπους νιώθει τύψεις γιατί δεν έχουν καμία ανάμειξη. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι θα πει για το βασικό κατηγορητήριο, ωστόσο. Όσον αφορά τις συμβάσεις, Ελίνα, υποστηρίζει ότι όλα έγιναν νόμιμα, ότι τα τόρμια 1 ήταν απαραίτητα, όπως επίσης και τα υποβρύχια, και πως όλα έγιναν χωρίς να υπάρξει καμία υπόνοια δωροδοκίας.